Για χαρά, σκεφτόμουν αν με ρωτούσε κανείς ποιο παιχνίδι του PlayStation 3 είναι πιο πολύ συνυφασμένο με την κονσόλα αυτή, η αυτονόητη απάντηση που θα έδινα είναι το Little Big Planet και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Τόσο σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας όσο και ταύτισης με το σύστημα αυτό. Ένα παιχνίδι που πρακτικά το έχουμε παίξει όλοι ή τουλάχιστον όσοι είχαμε την κονσόλα. Το είχαμε πάρει ως bundle πιο πολύ το 2008 μαζί με το PlayStation 3 ή ακόμα καλύτερα δωρεάν το 2010 όταν η Sony το έδωσε ως μια χειρονομία συγγνώμης μαζί με κάποια άλλα παιχνίδια μετά το φιάσκο με το PlayStation Network που είχε καταρρεύσει για μια εβδομάδα περίπου. Αλλά το χειρότερο είναι ότι οι hackers είχαν υποκλέψει όλα τα στοιχεία των ανθρώπων που είχαν ανοίξει λογαριασμό στην υπηρεσία αυτή, είχαν πάρει password, email, αριθμούς πιστωτικών καρτών, μεγάλη καταστροφή. Οπότε η Sony ήθελε κάπως να κατευνάσει τον κόσμο και έδωσε αυτά τα παιχνίδια. Οπότε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι περισσότεροι ξέρουμε τι είναι το Little Big Planet, οπότε ίσως και περιττεύει να κάνω κάποια ανάλυση, αν και θα πούμε διάφορα πράγματα. Αλλά πρώτα ας δούμε από την φωνή του Στέφεν Φράι πόσο οραματίστηκαν οι ίδιοι δημιουργοί το παιχνίδι αυτό. Planet Earth. Or as the rest of the omniverse call it, the orb of dreamers. The occupants of which spend so much time asleep and dreaming. Their vast imaginations humming away, charged with creative energy. Where does it all go? Up through a cerebral umbilical cord where it collects and melds with all the other dreamers' energy. And something wonderful happens. It forms a world, an ethereal dreamscape of adventure and possibilities, an abstract plane of beautiful wonderment just waiting to be explored. And you can go there now. Ένα πολύ φιλόδοξο παιχνίδι. On the little big planet, you're a little sack person. Θα δούμε λίγο και την This one is εισαγωγή. you. Oh, bless. You're quite a cute one. Now, to move around, use the left stick. Ένα είδος Just tutorial. push it a little for dainty tippy toes, or push it all the way to run like your sacking depends upon it. And don't forget your three J's. Jump, jump, jump. Give the action button a short, sharp press for a small hop, or hold it down for a huge, boundy leap. On you go. Η υπέροχη αφήγηση του Στέφεν Φράι. Το παιχνίδι είχε μια πολύ ιδιαίτερη αισθητική, πολύ καλλιτεχνική. Βλέπετε και τους συντελεστές. Δεν τους έχει στο τέλος του παιχνιδιού, τους δείχνει από την αρχή. Με πολύ εφάνταστο τρόπο. Παίζοντας το παιχνίδι μαθαίνεις και ποιοι το κάνανε και τα πρόσωπά τους. Καθώς θα βλέπουμε αυτά τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία και κάποια tutorials, νομίζω μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για το παιχνίδι που ίσως είναι και πιο σημαντικά πέρα από το ότι είναι ένα platformer βέβαια, δύο διαστάσεων, δυόμιση διαστάσεων στην πραγματικότητα καθότι τα πάντα είναι τρισδιάστατα, αλλά τα βλέπουμε από μια οπτική από το πλάι. Το παιχνίδι αυτό κυρίως είναι σημαντικό όχι για το ότι είναι platformer ή για το ότι είναι ένα πολύ καλό platformer. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα ξεχωριστό. Αυτό που έχει κυρίως ενδιαφέρον είναι τι καινούριο έφερε το παιχνίδι αυτό. Και θα έλεγα έφερε κυρίως δύο πράγματα. Το ένα είναι την έκρηξη
του online gaming στο PlayStation 3. Για το παιχνίδι αυτό είχε φυσικά κάποιες πίστες που είχαν φτιάξει οι άνθρωποι που είδατε, αλλά αυτά λίγο πολύ λειτουργούν ως ένα demo για τις δυνατότητες που σου δίνει το παιχνίδι να φτιάξεις εσύ πλέον τη δική σου πίστα, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν και οι δημιουργοί και παίζοντας τις πίστες που δημιούργησαν άλλοι παίκτες. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη κοινότητα εκατομμύριων παίκτων και κάποιοι από αυτούς με πολύ μεγάλες δυνατότητες, και έχεις την ευκαιρία να κατεβάσεις αυτές τις πίστες και να τις παίξεις κανονικά. Κάποιες από αυτές ήταν πραγματικά αριστούργημα. Δεν θα μπούμε στο level editor γιατί είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία και λίγο πολύ χαοτική, γιατί το να φτιάξει ένα παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια υπάρχει tutorial για το παιχνίδι, για το πως γίνεται, πως φτιάχνεις ένα level. Εγώ δεν έχω το ταλέντο ούτε την υπομονή να ασχοληθώ. Πιο πολύ έπαιξα τις πίστες που βρήκα έτοιμες και το campaign, ας πούμε, του παιχνιδιού. Αυτό έδωσε μια πολύ μεγάλη όθηση στο online κομμάτι του PlayStation 3, διότι ανακατεύτηκαν σε αυτό ακόμα και άνθρωποι που δεν είχαν καμία διάθεση για online, όπως εγώ, ας πούμε. Βρέθηκα να παίζω με άλλους παίκτες, να κατεβάζω τις πίστες τους. Βέβαια αυτό σε μένα κράτησε μόνο για το παιχνίδι αυτό. Το άλλο σκέλος που με ενδιαφέρει πάνω στο παιχνίδι αυτό είναι η αισθητική του. Ο χαρακτήρας αυτό που αποπνέει το παιχνίδι αυτό, το χαριτωμένο, το οποίο είναι όμως ένα επιτηδευμένα χαριτωμένο στυλ. Βλέπετε εδώ, ας πούμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν χαρακτήρα και βλέπετε με ένα ωραίο μουστάκι, έτσι, γραφικό, αστείο. Σου δίνει επιλογή να φορέσεις, ας πούμε, τα ρούχα του Άι Βασίλη. Ένα παιδικό, χαριτωμένο, γλυκερό ίσως σε κάποια σημεία, το οποίο προσωπικά εμένα δεν με πείθει ποτέ. Είναι στη φύση μου, αυτό στο χαρακτήρα μου, δεν με ενθουσιάζουν τα χαριτωμένα ή τα καλούλικα ή αυτά που λέμε για καλό σκοπό, όλα αυτά τα κούβερες. Αλλά δεν έχει σημασία, αυτό το εξετάζουμε σαν φαινόμενο που τότε το παρατήρησαμε για πρώτη φορά, διότι είμαι και λίγο παλιός, δεν θυμάμαι στο gaming να υπάρχει τόσο έντονη παρουσία ενός παιχνιδιού με τη στάμπα του χαριτωμένου. Αυτό που οι Αμερικάνοι κυρίως, άμα δουν ένα βιντεάκι με ένα παιδάκι, με ένα γατάκι που είναι έτσι χαριτωμένο και συγκινούνται και αυτά, βγάζουν ένα επιφώνημα του στυλ «Αου» ή «Ου», δεν ξέρω πώς προφέρεται, «AW», αυτό που στα ελληνικά λέμε «Αχου», «Αχουτο». Λοιπόν, αυτό το κίνημα του «Αχουτο» έχει ως έκφραση στο gaming το Little Big Planet, έτσι πιστεύω. Και είναι ένα τελευταίο φαινόμενο, θα έλεγα, δεν υπήρχε τόσο πολύ στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό των Αμερικανών. Οπότε αυτό ήρθε και έδεσε, θα λέγαμε, γιατί απευθύνεται κυρίως σε ένα τέτοιο κοινό, που όλοι μας έχουμε μια τέτοια ανάγκη. Είναι, ξέρετε, σαν ένα κουτί με σοκολατάκια. Πάντοτε έτσι τρως μερικά, είναι πολύ ωραία, αλλά άμα φας και πάρα πολλά, μετά σε πιάνει και αναγούλα. Οπότε αυτό το παιχνίδι δεν είναι για μεγάλες δόσεις, τουλάχιστον για μένα. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το κίνημα του χαριτωμένου και πώς εκφράστηκε. Αυτή η αισθητική με το χαρτόνι, με την τσόχα, με το κουκλάκι, το βλέπουμε σήμερα σε παιχνίδια όπως το, αν θυμάμαι καλά, Unravel, όπως λέγεται, που είναι, ας πούμε, ο ήρωας είναι μια κλωστή,
ένα κουβάρι κλωστής, το οποίο είναι σούπερ χαριτωμένο, ας πούμε, είναι στο ίδιο πλαίσιο και αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα τον έντυσα αστροναύτη και προσπαθώ να δω τι ταιριάζει καλύτερα. Του βάλα και μάτια με βλεφαρίδες. Μετά το σκέφτηκα, τώρα λέω δεν μου πολύ αρέσει αυτό, θα το ξαναλλάξω πάλι. Αλλά τουλάχιστον κατέληξα στην υπόλοιπη στολή. Οπότε του έβαλα μάτια κουμπότρυπες που είναι πιο χαριτωμένο, αν θέλετε, στο πλαίσιο αυτό. Διότι μπαίνεις και εσύ στο πετσί του ρόλου και λες θα παίξω ένα χαριτωμένο παιχνίδι και θα έχω έναν χαριτωμένο ήρωα. Okay, it's time to shake things up a bit. Τώρα κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Με το 6-axis controller κουνάς το ανθρωπάκι, το Sackboy όπως λέγεται, του κάνει να χαμογελάει. Φαντάζεστε τώρα τι ενθουσιασμός υπήρξε αυτό το παιχνίδι και όλα αυτά τα κόλπα που κάνει. Ας πούμε και όταν είναι λυπημένο είναι αστείο κι αυτό έτσι όπως το κάνει, και όταν γελάει και το λυπάσαι μαζί. Και όταν είναι λυπημένο θες να το χαϊδέψεις, να λες όχου το, άχου το. Είναι αυτό το στυλ που είπαμε. Ένα κακό του παιχνιδιού είναι ότι έχει πολύ μακροσκελή tutorials, τα οποία πιάνουν μία αιωνιότητα μέχρι να τελειώσουν. Και φανταστείτε τι γίνεται στο level editor. Παίζει βιντεάκι, ξέρω εγώ, 1-2 λεπτών κάθε φορά που θες να κάνεις το οτιδήποτε. Οπότε πρέπει να περάσεις αυτό το κινέζικο βασανιστήριο μέχρι να μπορέσεις να προχωρήσεις λίγο, να φτιάξεις τα δικά σου πράγματα. Δεν είναι για ανθρώπους που βιάζονται, είναι για όσους έχουν μεγάλη υπομονή. It's the place you'll chill out in between adventures and excursions, and you can have it exactly the way you want it. The controller, that thing back there, is your pod computer, your inventory and access device. Switch it on by standing in front of it. Ακόμα και η φιλοσοφία του παιχνιδιού στην εισαγωγή, όπως μας είπε ο αφηγητής, ότι ουσιαστικά όλα αυτά τα όνειρα και η θετική ενέργεια των ανθρώπων μεταφράζεται σε ύλη, σε ένα πλανήτη, σε ένα παράλληλο πλανήτη. Το πλανήτη, το Little Big Planet, ο οποίος είναι, αποτελείται από τα όνειρα. Build new levels and expand the environment. Collect the many and varied tools and objects to make your mark on this world. Just simply enjoy the people and puzzles they've set. Little Big Planet is the manifested embodiment of your perfect dream world. Παίζει πολύ με την έννοια του ονείρου. Είναι ένας ονειρικός κόσμος. Βλέπετε και τον έναστρο ουρανό το βράδυ. Όλα αυτά παραπέμπουν στη φαντασία, στο όνειρο. Είναι ένα ωραίο παραμύθι το Little Big Planet για όσους έχουν τη διάθεση να ακούσουν παραμύθι όμως. Αλλά ακόμα και για τους πιο έτσι ανάποδους σαν και εμένα, παρόλα αυτά είναι ένα πολύ ωραίο platformer, όπως θα δούμε. Ένα ιδιοφυές παιχνίδι στον τρόπο που χρησιμοποιείται μοντέλα φυσικής. Και επιτέλους ένα πλατφόρμα που κατάφερα να τερματίσω, διότι τα πλατφόρμερ έχουν την τάση να μου ταράζουν το νευρικό σύστημα με τη δυσκολία τους. Όχι ότι είναι εύκολο το παιχνίδι αυτό, αλλά είναι λίγο πιο βατό από το Mario και άλλα τέτοια παιχνίδια. Έχεις και κάποια checkpoints. Γενικά συγχωρεί τα λάθη το παιχνίδι αυτό. Ωραία μουσική, συναισθηματική.
Τώρα δυστυχώς το πρώτο αυτό μέρος του παιχνιδιού, το οποίο το έπαιξα λιγάκι για να το ξαναθυμηθώ γιατί έχω να το πιάσω και πολλά χρόνια, είναι γεμάτο μικρά tutorials. Αναγκαστικά θα περάσουμε σε αυτό το στάδιο, βλέποντας και το στυλ του παιχνιδιού. Έχει ένα σωρό φούσκες που πρέπει να σπάσεις. Ένα μοτίβο των platformers, είτε θα είναι νομίσματα ή κάτι τέτοιο. Τα ηχητικά εφέ είναι πολύ μεγάλη ιστορία στο παιχνίδι αυτό. Γενικά είναι μια πολύ υψηλού επίπεδου παραγωγή. Όπως λέει και το περιοδικό που το ξεφίλησε λίγο να θυμηθώ τι έγραφαν τότε, είναι ένα παιχνίδι που βγαίνει μια φορά τη δεκαετία ή και μια φορά στην αιωνιότητα, όπως έγραψε θριαμβευτικά το Official PlayStation Magazine, η ελληνική έκδοση, η οποία όμως είναι κατ' ουσίαν μετάφραση της αγγλικής. Το 2008 το παιχνίδι αυτό ήταν το θέμα συζήτησης στην gaming κοινότητα. Βλέπετε ότι έχει άψογα γραφικά. Θα μπορούσε πολύ άνετα να σταθεί ως παιχνίδι του PlayStation 4. Και μην κοιτάτε την εικόνα του δικού μου βίντεο που οπωσδήποτε έχει συμπιεστεί για να μην είναι 30 GB. Στην πραγματικότητα δείχνει τέλειο το παιχνίδι. Καθώς παίζεις, κερδίζεις κοστούμια με τα οποία μπορείς να αλλάξεις την εμφάνιση του χαρακτήρα σου, να κολλήσεις αυτοκόλλητα, να κάνεις ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι παιδικά και χαριτωμένα. Νομίζω έχετε καταλάβει το στυλ. Τώρα εδώ επίτηδες σε κάνει να χάσεις για να σου δείξει ότι πατώντας το retry μπορεί να ξεκολλήσεις από οπουδήποτε. Μια ακόμα ευγενική προσφορά των δημιουργών του παιχνιδιού. Because it might throw something back and it'll only escalate and then oh. If there's really no way out, press the menu button to bring up your poppet. Using the left stick. Το παιχνίδι αυτό δεν θέλει να σε κάνει να απελπιστείς, ούτε να σε εκνευρίσει, ούτε να σε τρελάνει. Αν και στο τέλος έχει μια τέτοια πίστα που σε βγάζει από τα ρούχα σου. Αλλά προσπαθεί όσο γίνεται να σου κρατάει μέσα σου μια θετική διάθεση. Καλό είναι αυτό. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Γιατί υπάρχουν πολλά παιχνίδια που σε εξαγριώνουν. Καλό είναι ένα παιχνίδι τουλάχιστον να θέλει να μη σε τιμωρεί, να μη σε βασανίζει. Εγώ το εκτιμώ αυτό. Collecting stickers is the height of cool in Little Big Planet. Press the menu button to bring up Poppet. And go to your stickers and decorations. Τι αυτοκόλλητα μπορεί να κολλήσουμε πάνω σε αυτή τη μαριονέτα με το κεφάλι του βασιλιά Ερίκου. Splendidness of your collection. Then find the one you want with the left stick. Ένα tutorial πώς κολλάμε αυτοκόλλητα ουσιαστικά. And choose it with the action. Τα αυτοκόλλητα για κάποιο λόγο έχουν πολύ μεγάλη σημασία το παιχνίδι αυτό. Στο πλαίσιο ότι είναι χαριτωμένα τα αυτοκόλλητα, κάτι τέτοιο. Like this. Use the right stick to change its size and rotation. Up and down to make it bigger or smaller. Και μόλις βάλεις αυτοκόλλητο, κερδίζεις και ένα τρόφι. Then στο παιχνίδι αυτό τα τρόφις πέφτουν σαν βροχή. Δηλαδή παίζοντας μια-δυο ώρες κερδίζεις ξέρω κανένα κουσαριά. Oh, yes.
Very anti-water. Remember, it's the back button to get back to your pocket and choose another sticker. Then move it around with the left stick and stamp it down with action. Ωραία παπούτσια. As many times as you χαρούμενα. Στο χρώμα του ουράνιου τόξου. Εδώ θα δείτε μόνο θετικές εικόνες. Είναι η ομάδα θετικής ενέργειας του Γιωργαντά. To your pocket and back again to get to the main menu and back once more to close it. Terrific. Βλέπετε, είναι ένα σύμπαν με τους δικούς του κανόνες βαρύτητας και νόμων φυσικής που θυμίζει λίγο το δικό μας κόσμο, αλλά είναι ένας άλλος κόσμος, ένας άλλος πλανήτης. Εδώ τώρα είναι ένα tutorial το οποίο δεν θα ασχοληθώ, που σου λέει ουσιαστικά αν έχεις κάμερα πως να δημιουργήσεις αυτοκόλλητα με τη φάτσα σου. Τότε δεν είχα πάρει το iToy, νομίζω έτσι λεγότανε. Πήρα το Move μαζί με την κάμερα πολύ αργότερα και ζήτημα να το χρησιμοποίησα και ποτέ. Μάλλον όχι, το χρησιμοποίησα για κάποια παιχνίδια, το από το θυμάμαι. Λοιπόν, και δείχνει ότι φτάσαμε στο τέλος με αυτής της πίστας και προχωράμε στην επόμενη. Θα δούμε έτσι 2-3 πίστες σύντομες. You're very impressive. You must have visited Little Big Planet in your dreams many times before, have you? Well, you can either retread your steps and improve your score, or visit this new place you've discovered. Use the left stick to choose whichever option. Σου λέει ότι μπορεί να ξαναπας πίσω στην πίστα να βελτιώσεις το σκορ σου. Νομίζω υπήρχε και ένα achievement ότι όταν ξαναπήγαινες στην ίδια πίστα πάλι σου έβγαζε ότι ξαναήρθες, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε και τη δεύτερη πίστα, που εδώ θα μάθουμε πως να μετακινούμε κύβους. Αλλά δεν είναι ένας απλός κύβος, είναι ένας σφουγγάρι με σχήμα κύβου. Έχει πολύ γέλιο όταν το ανθρωπάκι μας κινείται στο χώρο. Έχει αυτή τη βαρύτητα της σελήνης λιγάκι. Δεν νιώθεις ότι έχεις τον πλήρη έλεγχο 100%. Λίγο σαν να γλιστράνε τα κοντρόλ, να κάνει ένα βήμα παραπάνω από αυτό που θέλεις. Τώρα ένας μικρός γρίφος, πρέπει να κάτι να κάνω ώστε αυτό το τρίγωνο να έρθει σε μια τέτοια θέση αυτή, ώστε να μπορώ να το χρησιμοποιήσω ως σκάλα, ας πούμε, για να ανέβω τον τοίχο. Βλέπετε, εδώ υπάρχει μια δυσκολία να φέρω το ανθρωπάκι στο επίπεδο, γιατί υπάρχουν τρία επίπεδα, το πίσω, το μπροστά και αυτό που έρχεται πολύ μπροστά. Οπότε με τον αναλογικό μοχλό καθορίζεις αυτή τη θέση και δεν είναι πολύ εύκολο όλες τις φορές. Εδώ τώρα κολλάμε αυτοκόλλητα έτσι γενικώς, για τη χαρά του πράγματος. Επίσης εδώ ένα λογάκι με ρόδες. Η αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Όλα αυτά. Βέβαια θα μου πείτε, αυτό το παιχνίδι δεν είναι για να το παίζει ένας 35 και 40, δηλαδή μάλλον το πρόβλημα είναι δικό μου. Είναι για να το παίζουν παιδιά πιο πολύ. Αλλά έχει ενδιαφέρον πως προσπαθούν έτσι να μας γαλουχίσουν σε ένα στυλ τέτοιο
που να παθιαζόμαστε με το χαριτωμένο και το γλυκούλικο. Γιατί αυτό είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να μην καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου και να ασχολείσαι με ένα παραμύθι. Όχι ότι είναι κακό αυτό. Το να ξεχνιέσαι είναι πάντοτε πολύ χρήσιμο στη ζωή. Και οι άνθρωποι που το φτιάξαν το παιχνίδι αυτό έχουν πραγματικά ταλέντο, έχουν μελετήσει πάρα πολύ την ανθρώπινη ψυχολογία, με τι πράγματα έτσι ενθουσιάζεται και αναφωνεί το «Αου». Και κάποια απλά παζλ έτσι με τα μοντέλα φυσικής. Δεν μπορεί να το τραβήξει από μπροστά, έχει το βουναλάκι, πας από πίσω και το σπρώχνεις. Όλα αυτά σου δίνουν μια ικανοποίηση από πλευράς gameplay πια. Βλέπετε ο τρόπος που τραβάει τον μάλινο αυτό κύβο είναι σαν ένα παιδάκι. Κάνει αυτές τις κινήσεις πάντοτε. Έχει ένα παιδισμό δηλαδή, πολύ έντονο. Δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, σαν σύλληψη και σαν εκτέλεση. Αυτό είναι ωραίο έτσι κολπάκι, να βάζεις τον κύβο. Βέβαια πάλι δεν το πρόλαβα το αμαξίδιο αυτό. Οπότε πρέπει να καβαλάς από πάνω και να πας βόλτα. Αυτό το τύμπανο είναι το checkpoint. Έχεις 6 ζωές σε κάθε checkpoint. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσεις για να χάσεις. Και έχω χάσει λίγες φορές γιατί είμαι πολύ σκράπας στα platformer, αλλά γενικά υποτίθεται είναι εύκολο. Τώρα ήθελα να πάρω μια φούσκα ας πούμε που είχε μείνει εκεί πέρα. Εντάξει, τώρα αυτό θα μας σώσει. Εδώ τώρα λίγο αψηφούμε τους κανόνες της φυσικής, της βαρύτητας. Τώρα αυτή την τη φούσκα εκεί πέρα δεν μπορώ να την φτάσω, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Εντάξει, θα καθόμουν λιγάκι να το ψάξω περισσότερο, αλλά για να μείνει και πολύ βαρετό, θα προχωρήσω. Δεν ξέρω, έχεις την αίσθηση μερικές φορές ότι δεν ανταποκρίνεται και 100%. Είπαμε, έχει μια τάση να κάνει και ένα βήμα παραπάνω από όσο είχες δώσει εντολή στο χειριστήριο. Οπότε πρέπει να το λαμβάνεις πάντοτε υπόψη αυτό. Είναι ένα πράγμα που δεν μου αρέσει στα platformer γενικά αυτό, ειδικά στο Mario. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να είναι έτσι στα platformer. Το πιο καλό θα ήταν να κάνεις ένα βήμα και αυτό να αντιστοιχεί σε ένα βήμα. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Πήραμε και ένα κλειδί, το οποίο ξεκλειδώνει μια έξτρα πίστα. Μια πίστα που έχει πάρα πολύ γέλιο.
που είναι και επηρεασμένη από την ελληνική μουσική και το Ζορμπά. Πρέπει να βάλουμε, λέει, τώρα μία ουρά, ένα sticker δηλαδή, εκεί πίσω σε αυτό το ξύλινο άρμα. Placing decorations. Και πάντοτε σου δίνει δώρα, επίσης μια πολύ σημαντική πτυχή. Έτσι μπαίνει στην ψυχολογία του παιδιού που θέλει να του κάνουν δώρα, οπότε σε αυτό το παιχνίδι σου χαρίζει συνέχεια μικροπράγματα. Παίρνουμε εδώ διάφορα μανιτάρια, τα πάντα. Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος και αυτής της πίστας. Έχοντας χάσει βέβαια αρκετά πράγματα στον δρόμο. Το 1/3 πήραμε μόνο, οπότε αυτό μας δίνει και ένα κίνητρο για να ξανάρθουμε αρκετές φορές να τα μαζέψουμε όλα. Πήραμε βέβαια αυτό το κλειδάκι και έτσι θα πάμε σε αυτή την έξτρα πίστα που είναι από τις αγαπημένες μου στο παιχνίδι. Make it home. Put a bit of your personality into it. Or something classy instead. Go nuts. Tap the back button a couple of times to disengage from the pod computer and use your poppet to begin the decorative proceedings. Εδώ σου λέει πώς να διακοσμήσεις και το δωμάτιο που βρίσκεσαι. Να το κάνουμε και αυτό. Να ησυχάσει ο αφηγητής. Είναι και για μερακλείδες το παιχνίδι αυτό, δεν είναι απλά να το παίζεις έτσι να το ξεπετάξεις. Ή να βάλεις και αυτοκόλλητα στο δωμάτιο επικοινωνίας, όπως λέγεται αυτό. Τι να βάλω, μόνο αυτό βρίσκω. Άντε να βάλω και μία εικόνα σαν τα πιτσαρία. Χάλια. Τέλος πάντων τώρα, έτσι για να δούμε το παιχνίδι πως λειτουργεί. Πάμε όμως σε αυτή την έξτρα πίστα. Γελάσουμε. Το παιχνίδι ως εξής, υπάρχει αυτή η περιστρεφόμενη γραβάτα του βασιλιά, η οποία μπορεί να σε παρασύρει, να σε χτυπήσει και να σε πετάξει στη θάλασσα. Βλέπετε τα σχηματοποιημένα κύματα από κάτω, οπότε εσύ πρέπει να κάνεις ένα άλμα σαν σκηνάκι την ώρα που περνάει η γραβάτα να την αποφύγεις υπό τους ήχους του Ζορμπά. Είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ την πρώτη φορά που το έπαιξα, λέω όπα πατρίδα εδώ πέρα.
Δεν ξέρω ο Θεοδωράκης άμα το άκουγε αυτό πως θα το φαινόταν, ο οποίος σε μια συνέντευξή του είχε πει ότι έχει μετανιώσει για τη μουσική του Ζορμπά, επειδή έγινε μια κατάχρηση ας πούμε αυτής της μουσικής. Τώρα που να είναι, θα με πετάξει κάτω. Αλλά ακούγοντας και τα χειροκροτήματα και τους πανηγυρισμούς, νομίζω υποτίθεται έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, αποδεκτό από το παιχνίδι. Γι' αυτό και τα βεγγαλικά και τα κομφετί. Πάει και αυτό. Να δούμε και μια τελευταία πίστα από το πρώτο επίπεδο. Έχει συνολικά 7, αν θυμάμαι καλά. Μην ανησυχείτε, δεν θα δούμε και τα 7, μόνο αυτό το πρώτο κομμάτι. The Gardens, τους κήπους, που είναι και λίγο εισαγωγικό. Έπαιξα και το Little Big Planet 2 και κάπου εκεί λέω φτάνει, εντάξει, ωραίο ήταν αλλά μέχρι εδώ. Και νομίζω κάπου εξαντλήθηκε αυτό το στυλ. Βγήκε και ένα τρίτο παιχνίδι και κυκλοφόρησε και στο PSP και στο PSV και κάπου γύρω στο 2014 σταμάτησε. Αλλά έχει αφήσει πολύ σπουδαία παρακαταθήκη για τέτοιου είδους παιχνίδια και τόσο ποιοτικά παιχνίδια. Δεν είναι από τα αποκλειστικά για τα οποία πήγαινες και έπαιρνες σε PlayStation 3, τουλάχιστον εγώ δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι, αλλά ήταν από αυτά τα παιχνίδια που έλεγες ευτυχώς που έχω το PlayStation 3 γιατί μπόρεσα να το παίξω. Είναι ωραίο παιχνίδι σαν εμπειρία. Βλέπετε εδώ δώρα συνέχεια. Δεν σταματάει να σου δίνει δώρα, να σου προσφέρει χαρούμενες στιγμές, θετικές. Είναι πολύ γενναιόδωρο, πολύ απλόχερος αυτό. Βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι δεν πρέπει ένα παιχνίδι να είναι έτσι, διότι όταν χάνεται και το στοιχείο της πρόκλησης, του challenge ας πούμε, που λέμε, και σου δίνει συνέχεια δώρα, ίσως αυτό βλάπτει και την ίδια την αξία του παιχνιδιού και τη χαρά όταν πετυχαίνεις κάτι πραγματικά σπουδαίο μέσα στο παιχνίδι. Αλλά είναι μια άλλη φιλοσοφία εδώ πέρα την οποία εξηγήσαμε. Δεν είναι Dark Souls δηλαδή, είναι το ακριβώς αντίθετο. Εδώ σου λέει άμα έχεις κάμερα πως να φτιάχνεις αυτοκόλλητα. Εδώ είναι ένα ωραίο puzzle το οποίο στην αρχή δεν καταλάβαινε τι πρέπει να κάνω, κάπου σάστησα. Στην αρχή έπαιζα με το jetpack να πάρω
αυτοκόλλητά μου και τα μπαλόνια μου που λειτουργούν σαν μαγνήτης λίγο, πρέπει να τα πάρεις. Αλλά δεν υπάρχει και ένα παζλ που δεν κατάλαβα τι πρέπει να γίνει. Λίγο βρίσκεσαι σε αμηχανία. Αλλά είναι πολύ έξυπνο παζλ, εύκολο βέβαια, αλλά μετά το σκέφτησαι. Γιατί λες, το παιχνίδι γιατί μου έδωσε το jetpack? Μου το έδωσε για να πάρω τα μπαλόνια ή μου το έδωσε για αυτό? Και αυτά τα σφουγγάρια γιατί τα κάνω? Και λες, μήπως να τα συνδυάσω όλα αυτά? Έτσι προέκυψε η λύση. Τα βάζεις σε αυτό το καλάθι. Και από το βάρος σπρώχνει τη γέφυρα και ανοίγει. Και λες, τι ωραία που το βρήκα. Και εδώ επίσης ένας ανελκυστήρας μπότο. Είναι λίγο σαν η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, είναι ένας περίεργος κόσμος. Κόσμος παραμυθιού, κόσμος ονείρου. Έχει και εχθρούς όπως βλέπετε, τα φαντάσματα. Τα οποία σε σκοτώνουν κανονικά, αλλά το παιχνίδι αυτό δεν τονίζει αυτή τη διάσταση. Σου λέει, σε ακούμπησε, έχασες, γυρίζεις πίσω στο checkpoint. Δεν τρέχει τίποτα. Και να χάσεις και να σε ακουμπήσουνε, το έχεις πάθει από κάποια χαριτωμένα φαντασματάκια. Να, ας πούμε, τώρα εδώ δεν πειράζει. Βέβαια, άμα χάσεις 6 φορές, ξεκινάς το level από την αρχή. Οπότε, κάποια στιγμή πρέπει να συγκεντρωθείς, να δεις τι γίνεται. Καλό είναι αυτό, να σφίγγουν τα λουριά λιγάκι. Παραλίγο εδώ να μ' ακουμπήσει το φάντασμα. Βλέπετε πως κινείται ανάμεσα στο επίπεδο το μπρος και το πίσω. Συνήθως είναι εύκολο να γίνει, αλλά κάποιες φορές μπερδεύεσαι και κάνεις πράγματα που δεν θες να κάνεις. Εδώ φοβήθηκα μην με ακουμπήσει, γιατί έχω χάσει ήδη μια φορά. Βέβαια στο προηγούμενο checkpoint, εδώ πάλι έχω 6 καινούργιες ζωές. Έπεσα τώρα πάλι κάτω, επειδή ακριβώς τα controls δεν είναι πολύ σφιχτά, είναι λίγο σαν να γλιστράνε. Τώρα ενεργοποιήθηκε και μια δεύτερη μπότα. Μέχρι να καταλάβω πως λειτουργεί το πράγμα, πήρα και το κλειδί το άλλο. Και εδώ είναι, σου δείχνει πως μπορεί να παίξεις με δύο παίκτες μαζί, co-op δηλαδή. Δεν ενδιαφέρομαι για κάτι τέτοιο, οπότε προχωράμε. Τι κάνει εδώ, ενδιαφέρον. Αλλά έχουμε να πάρουμε και τις δύο φούσκες εκεί πέρα. Το ωραίο του να μαζεύεις collectibles.
Και άλλα δώρα τα οποία τα χρησιμοποιούμε για το customize του χαρακτήρα και για να φτιάξουμε τα levels. Δεν στα δίνει όλα από την αρχή, σταδιακά, δηλαδή για να έχεις και ένα κίνητο να παίξεις το campaign του παιχνιδιού. Και αυτά μπορεί να τα βρεις από άλλα levels που έχω φτιάξει, αν δηλαδή τα βρεις εκεί πέρα τα κρατάς ως δικά σου. Οπότε θεωρητικά μπορεί να παίξει καθόλου το παιχνίδι από την κυρίως ιστορία, να βρεις όλα αυτά που χρειάζεσαι από πίστες online. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο σύστημα ταξινόμησης των διάφορων επιπέδων που φτιάχνουν με tags που λένε είναι εύκολο, είναι δύσκολο, είναι αστείο, είναι... έχει μέσα, ξέρω εγώ, εχθρούς, είναι επικίνδυνο, έχει ζόμπι, έχει collectibles, ανάλογα, ό,τι θέλεις, πας και το κατεβάζεις, ό,τι σου χρειάζεται. So here's another couple of planets for you to weave your exploratory magic around. Be sure to boldly go to them both. I'll meet you there with some more tourist information for you. Where to eat, that sort of thing. Λοιπόν, αυτά είχα να δείξουμε. Νομίζω το θυμηθήκαμε το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ με τρώει τώρα εδώ πέρα ότι δεν μ' αρέσει αυτή τα πετσαρία που έβαλα και θέλω να τη βγάλω. Λοιπόν, αυτό ήταν το Little Big Planet που έγραψε τη δική του ιστορία στο gaming και το έχουμε συνδέσει με ωραίες αναμνήσεις από το PlayStation 3 και βλέποντας αυτές τις εικόνες σας αφήνω και ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο. Από μένα, για χαρά.